σας τις σκάσαμε. Να είμαστε. Καλώς ήρθατε. Τι τους έσκασες? Μπορεί να θέλουν να δουν μόνο εσένα οι άνθρωποι, αλλά τώρα είδαν και εμένα μαζί. Δεν νομίζω ότι ήθελα. Γιατί το μουτράκι σου είναι γνωστό πλέον. Δευτέρα, Τετάρτη, ναι. Παρασκευή, ξέρουμε το ραντεβού. Εμένα θέλω να δουν τα χεράκια μου, εσένα τα μουτράκια σου. Ωραία, μπορεί να κάνω ένα συνδυασμό από εκείνα τα βίντεο που δένεις τα χέρια σου και μαγειρεύει κάποιος άλλος για σένα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, θα το κάνουμε challenge. Ενδιαφέρον, το έχω κάνει λίγο εικόνα. Ρε, κατάλαβα. Καλώς ήρθες, Θεέ μου. Λοιπόν, τι κάνετε? Απαντήσω εγώ. Είστε απαντήσει. Είμαστε πολύ καλά. Και να απαντήσετε, δεν τον ακούω. Τόσο κόσμο έχει πίσω από τις κάμερες. Λέω πως θέλεις να ακούσει και κάτι άλλο. Είμαστε πολύ καλά. Και κάπως πεινάμε, θα πω εγώ, αν με ρωτάς. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Κοτόπουλο. Τεριάκι. Εξαιρετικά. Άκου τώρα. Συνταγάρα, όχι συνταγή. Ιαπωνική συνταγάρα με βάση τη σόγια σος. Αν σας αρέσει η σόγια σος, δοκιμάστε το να το κάνετε το κοτόπουλο το συγκεκριμένο. Μην περιμένετε να σας αρέσει η σόγια σος να την πείτε μονορούφι σε ποτηράκι. Είναι πολύ αλμυρή είναι. Δεν πίνετε. Θα σας αρέσει αν τη δοκιμάσετε να τη βάλετε μέσα σε κάποια σάλτσα, να μαριναρετε, να κρεατικό ή ψάρι. Εκεί θα ήταν να σας αρέσει. Όχι σκέτη. Σκέτη τώρα τι να την κάνει, ναι. Πώς την αξιοποιήσει, να βουτήξει με το ναι, ψωμάκι. Η θεία μου μπορεί να κάνει ένα έτσι, να το δοκιμάσει, να το μάθει, ή να τρώγεται. Οπότε στο λέω ρε παιδί μου, πριν βάλει το δάχτυλο με σόγια να το δοκιμάσει, έτσι ότι δεν θα τη αρέσει σίγουρα. Πρέπει να το δοκιμάσει μέσα σε φαγητό. Λοιπόν, κατάλαβα. Να πούμε τελικά να ξεκινήσουμε, ναι. Γιατί πάλι δεν προλάβουμε. Ωραία, έχουμε μαγειρεμένο ρύζι μπασμάτι εκεί στη γωνία. Ρύζι, πώς το πες, βενζέλιο. Πού το πες? Νοσοκομείο μου φάνηκε. Ρύζι βενζέλιο. Έχει κανένα λατάκι. Παράβρασε λίγο, μην δεις. Κατάλαβα. Ωραία, έχουμε το κοτοπουλάκι μας που είναι φιλέτο και είναι κομμένο σε λωρίδες. Ωραία. Έχουμε ζαχαρίτσα, κρεμμυδάκι και κόκκινη πιπερίτσα που την έχουμε κόψει επίσης σε λωρίδες. Γελάς. Σπανάκι, σόγια σος, χυμό από μήλο. Από μήλο, εξαιρετικά. Ωραία. Εδώ έχουμε αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, τζίντζερ και αυτό εδώ είναι γιαουρτάκι. Είναι μαγιονέζα. Μαγιονέζα. Για τη σαλάτα. Απλά θα κάνουμε μια γρήγορη σαλάτα να συνδυάσουμε το κοτόπουλο μαζί με το ρύζι. Τέλεια. Πλήρες γεύμα. Λοιπόν, όλα έχουμε. Τι θα κάνουμε? Ό,τι πεις. Θα ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Θέλω να μου δίνεις τα υλικά. Α, σπουδαία δουλειά θα κάνω σήμερα. Γιατί? Βεβαίως θα το κάνω. Αν μου δώσεις ένα λάθος υλικό, θα γίνει λάθος συνταγή. Είναι πολύ καλή. Οπότε πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλή σε αυτό και να προσέχεις. Είμαι οργανωτική, οπότε να με εμπιστεύεσαι. Ωραία, χρειάζομαι ελαιόλαδο. Μισό λεπτό, σεφ μου. Ο σου σεφ στο παραδίδει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα σοτάροντας το κοτόπουλο. Βάζουμε λάδι και βάζουμε το κοτόπουλο. Έλα, πάμε. Ευχαριστώ. Ιδού η Ρόδος. Ξέρω, ξέρω. Από εκεί κατάγομαι. Ωραία. Δυναμώνουμε τη φωτιά. Θα απλώσουμε το κοτόπουλο. Και θα αρχίσουμε να το μαγειρεύουμε. Θέλει προσοχή πόσο θα μαγειρευτεί το κοτόπουλο. Αν παραμαγειρευτεί, επειδή είναι στήθος, θα βγει στεγνό. Δεν υπάρχει μυστικό στο ψήσιμο για το κοτόπουλο. Απλά θέλει προσοχή το μαγείρεμα. Να μην παραμαγειρευτεί. Μπορεί να γίνει είτε βραστό, είτε στο τηγάνι να το τσιγαρίσουμε. Ναι. Αν μαγειρευτεί όσο χρειάζεται, παραμείνει μαλακό. Ωραία. Δεν θα πω που το καταλαβαίνουμε. Δεν θα ρωτήσω. Το καταλάβουμε. Το ψήσιμο εννοείς. Ναι. Πρέπει να έχει ασπρίσει το κοτόπουλο απλά μέσα. Ωραία, αν πάρουμε ένα μαχηράκι και λίγο πούμε, το χαράξουμε στη μέση να δούμε αν είναι ρόζ, αν είναι τι χρώμα έχει, εγώ έτσι το κάνω. Πολύ καλό. Ναι. Δεν βάζουμε αλάτι πιπέρι γιατί τα υλικά που θα βάλω μέσα είναι και πικάντικα, είναι και αλμυρά. Οπότε θα δούμε στο τέλος αν χρειάζεται κάτι ή όχι. Τέλεια. Λοιπόν, αφήνω το κοτόπουλο από τη μία πλευρά να σοτάρετε και θα βάλουμε τα λαχανικά. Θα πίνει πιπεριά. Πολύ ωραία. Είδες. Το κρεμμύδι. Και το σπανάκι. Όχι. Το σπανάκι να το κάνω σαλάτα μετά. Α, νομίζω ότι είναι για το κοτόπουλο μέσα. Θα μπορούσα να το βάλω και τέλεια. Μέσα. Λοιπόν, θα πάρουμε τζίντζερ και θα το ξύσουμε τώρα από πάνω. Ορίστε. Το τζίντζερ θα το δούμε σαν ονομασία και σαν πιπερόριζα. Είναι εξαιρετικό. Είναι αρκετά πικάντικο και ωραίο, έχει αρώματα ναι, λεμονιού. Και ταιριάζει πάρα πολύ. Ορίστε. Και με νεράκι. Να βάζεις μέσα στο νεράκι σου, τζίντζερ. Το τσάι σου, το θέψιμο. Ναι, ναι. Μαγειρική είναι τώρα. Ωραίο, είναι ωραίο. Γενικά ταιριάζει όπως το είπες και σε θεψίματα. Μπορούμε να κάνουμε πολύ σπιτικά, να ψεκτικά με τζίντζερ. Ναι, με λεμονάδα. Μπορούμε να κάνουμε, να φτιάξουμε γλυκά. Γλυκά, δεν έχω φάει γλυκό με τζίντζερ. Να πω την αλήθεια, δεν έχω φάει. Φαντάζομαι, παιδί μου, ότι έχεις ένα λεμόνι με πικάντικη γεύση. Κάποια λεμόν πάει, ίσως. Φτιάξε μα, Δρεθέ, μόνο θα τα σκέφτομαι. Ναι, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, ζίντερ μπόλικο, θα ξύσουμε μέσα. Ναι, βέβαια.
Και είναι και εναλλακτικό, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι έχουν προσθέσει το κοτόπουλο στην διατροφή του για ευνόητους λόγους, υποθέτω. Αλλά δεν θέλουν να τρώνε μόνο ρύζι, κοτόπουλο, κοτόπουλο με σαλάτα ή οτιδήποτε με βάση το κοτόπουλο. Να έχει μια εναλλακτική, επίσης υγιεινή. Μια άλλη εκδοχή. Ναι, ρε παιδί μου, γενικά τα λαχανικά είναι καλό να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας, στην διατροφή, διατροφή μας. Και όσο πιο πολλά χρώματα, τόσο το καλύτερο. Και μπορείτε να βάζετε γενικά ό,τι μυρωδικό σας αρέσει. Ωραία, μπορεί να μπει μέσα κουρκουμάς, μπορεί να μπει τζίντζερ, κανέλα. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, ό,τι του αρέσει τοποθετεί. Λοιπόν, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε όπως είναι. Δεν πειράζουμε τίποτα. Εδώ. Να υποθέσει τον περισσότερο χρόνο τον επιδέχεται το ρύζι. Κοίτα. Εννοώ για να βράζει, γιατί το κοτοπουλάκι δεν θέλει και πάρα πολύ ώρα ψήσιμο. Δεν θέλει πολύ ώρα, απλά τώρα θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσει να τσιγαρίζεται. Γιατί όταν θα αρχίσει να τσιγαρίζεται, θα βάλουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη για να κάνουμε καραμέλα. Τι λες? Οπότε τι κάνουμε, σοτάρουμε το κοτόπουλο με τα λαχανικά, καραμελώνει η ζάχαρη και μετά σβήνουμε με σόγια και χυμό μήλο. Τι λες, ρε Σιθέ μου. Οι γεύσεις που θα πάρουμε είναι πάρα πολύ καλές. Να ξέρετε ότι μπορείτε να ανάλογα πώς θα διαχειριστούμε τα υλικά σε μια συνταγή, έχει και τελείως διαφορετική γεύση. Δηλαδή, φανταστείτε τη ζάχαρη. Κοίτα το κοντινό σου πριν, αν θέλεις. Να κοιτάς, λέω τώρα. Ναι. Αλλιώς σου πήγε κόκκινο φωτάκι, εδώ τώρα. Ναι. Ναι, γιατί το φράγκο. Ή εδώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, ανάλογα πώς θα διαχειριστούμε τα υλικά, βγαίνει και τελείως διαφορετική γεύση στο φαγητό που θα φτιάξουμε. Δηλαδή, αν βάζαμε τη ζάχαρη σκέτη ή την καραμελώσουμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχεις το ένα θα βγει πολύ γλυκό, το άλλο θα βγει. Θα έχει μια πολύ ωραία πικρή επίγευση. Εντάξει. Το αναζητάμε αυτό και το αποζητάμε. Αυτό ωραία. Θέλαμε. Τα αφήνουμε σιγά σιγά να αρχίσει να σοτάρεται. Και πάμε να κάνουμε τη σαλάτα. Εγώ θα κάνω τίποτα πέρα από το να σου δίνω υλικά. Τη σαλάτα. Το ξέρω. Λοιπόν, θα κάνουμε μια γρήγορη σαλάτα η οποία αποτελείται από σπανάκι baby. Ναι. Baby. Ναι. Και μαγιονέζα. Ωραία. Τίποτα άλλο. Αυτό ήτανε. Ναι. Αυτό θα κάνω. Γιατί? Είμαι για τα δύσκολα εγώ. Τι για να το κάνει. Ό,τι μου πει θα κάνω. Έχουμε βάλει λίγο νεράκι στο σκεύος μέσα εδώ. Ναι. Θα βάλουμε τη μαγιονέζα. Θα ανακατέψει καλά να ενσωματωθεί. Να γίνει ένα μείγμα. Το νερό και η μαγιονέζα. Trust me, εγώ αυτό το κάνω. Τι βάζουμε νεράκι για να γίνει πιο ρευστό το μείγμα. Τι λες. Γιατί βάλαμε νεράκι για να γίνει πιο ρευστό το μείγμα. Γιατί. Καρές, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί μου, να θυμίζει λίγο σάλτσα. Okay. Το τηγανάκι ή το θέλεις. Γιατί θέλω το τηγανάκι. Γιατί είμαστε ζωντανή εκπομπή και μόλις τώρα είδα ότι. Ναι. Το φαγητό με έκανε κοιλιά. Τι εννοώ κοιλιά, δεν έκανε κοιλιά. Αν τη δικιά μου, ρε παιδί μου, έπεσε η θερμοκρασία. Κοιλιά. Πιο μεγάλη δική μου κοιλιά από τη δική σου. Δεν τι έχουμε μετρήσει, να σου πω και είναι μεγάλη. Τι τραβά. Λοιπόν. Έχουμε Δανάη, αλλά μην είσαι καταπιεστική. Και τι κάνουμε τώρα. Επειδή έκανε κοιλιά το μαγείρεμα, δηλαδή έπεσε η θερμοκρασία, δεν θα μου συγχαρεστεί ποτέ. Αυτό γιατί έγινε, γιατί επειδή αγχωνόμουν για το χρόνο, πίεσα τελικά, τα βάλα γρήγορα μαζί. Οπότε τι κάνω τώρα. Σε πλήρωσαν κι αυτά. Έλα. Ναι, δεν πάρτε τα φίλε. Δεν μιλάω δυνατά. Για να δώσω να πάρω. Λοιπόν, έβαλα ένα τηγάνι δίπλα, άλλο τηγάνι. Ναι. Θα βάλω τη ζάχαρη μέσα σιγά σιγά για να φτιάξω καραμέλα. Και μόλις γίνει καραμέλα, θα βάλω τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Ωραία. Εντάξει, για να προλάβουμε. Εγώ τι άλλο πρέπει να κάνω σε αυτή τη φάση που είμαι. Έβαλα τη μαγιονέζα. Θα βάλει το σπανάκι και θα ανακατέψει πολύ απλά όλα τα υλικά μαζί. Λοιπόν, μπορείτε να δείχνετε ναι τη Χριστιανά που ανακατεύει τη σαλάτα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Μην ειρωνεύεσαι. Λοιπόν. Θα το κάνω με αγάπη. Το ξέρω ότι κάνει αγάπη. Ναι. Το κάνει πάρα πολύ ωραία. Και βλέπετε πως είναι τώρα στο τηγάνι που λιώνει σιγά σιγά η ζάχαρη και αρχίζει και καραμελώνει. Η καραμέλα, να ξέρετε, δεν είναι γλυκιά, είναι πικρή. Ωραία. Η ζάχαρη είναι γλυκιά μόνο. Πρέπει να βάλω κάτι άλλο εγώ εδώ. Τίποτα. Απλά να κατέβεις. Ναι, σιγά σιγά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα που αρχίζει και αφρίζει και γίνεται καφέ, ναι, μεν έχει μείνει λίγο ζάχαρη τώρα, δεν με νοιάζει. Θα διαλυθεί και αυτή, ρίχνουμε μέσα το κοτόπουλο. Wow. Εξαιρετικά. Αυτό πρέπει να γίνει και πριν, αλλά... Εντάξει, δεν πειράζει, το μπορεί να μας συμβεί και στο σπίτι. Γιατί να πελαγώσουμε και να μην ξέρουμε. Αμέσως, παιδί μου, άλλαξαν τα αρώματα. Ανακατεύουμε καλά. Καλώς. Και το αφήνουμε να καραμελώνει. Αυτό τώρα όσο μένει στη φωτιά, καραμελώνει και παίρνει γεύση, να ξέρετε. Πολύ ωραία μυρίζει, Το αφήνω να ξαναδυναμώσει πάλι να ακούω
Το τσιγάρισμα. Ναι, το τσιτσίρισμα. Τσιρ. Λοιπόν, είναι δυνατό και θα σβήσω με χυμό μήλο και σόγια σος. Ωραία. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να στείνουμε. Τι θα κάνουμε. Θα πάρεις το πιάτο Χριστιανά και την κασαρόλα. Θα βάλεις έτσι μια ωραία. Μα γιατί δεν έχεις μπολάκι να το φτιάξω, να το βάλω έτσι πως θα κάνω όταν ήμουν μικρή. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ρε παιδί μου. Άμα θέλει να το κάνει, κάνουμε. Έχουμε μπολάκι μέσα. Εδώ, βρες εδώ. Μου ένα γρήγορα. Ναι. Πρέπει να το βρέξει το μπολάκι λίγο. Έλα, πώς θα το κάνω χωρίς, ας το πάνω μου. Ωχ, αμάν. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε το χυμό μήλο. Ωραία. Πώς χοβολάει. Η καραμέλα μαζί με το χυμό μήλο είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ταιριάζει πάρα πολύ. Και λίγο σόγια σου. Κάνω τέχνη τώρα, όχι αστεία. Ωραία. Καλή εβδομάδα, Θεέ μου. Πολλά. Τι γίνεται. Τι κάνεις. Καλώς τον. Πολύ ωραία. Τι ωραία αρώματα. Τι ωραία αρώματα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Περιμένουμε να βράσει μισό λεπτό. Θα βάλουμε από πάνω το κοτόπουλο. Ναι. Και μετά πάνω από το κοτόπουλο θα βάλουμε μία έτσι μεγάλη μπουκιά σαλάτα. Εντάξει. Θέλουμε όταν τρώμε να δοκιμάζουμε τη σαλάτα που είναι δροσερή μαζί με το πικάντικο κοτόπουλο και το. Άγευστο ρύζι. Με το άγευστο ρύζι του νοσοκομείου. Έχει σημασία που είναι άγευστο. Είδες τι όμορφο που μου βγήκε το βουναλάκι. Φοβερό. Ε? Σαν παιδιά που μας έκανε η μαμά μέσα αυτό στην κούπα. Αυτό είναι, δεν το έκανε και σένα, ναι, για να είναι πιο όμορφο. Από μια παρένθεση, μια και λέμε παιδικότητα. Ναι. Πείτε ένα γεια στο γιο μου που μας βλέπει τώρα. Γρηγόρη, γεια σου μωρό. Γεια σου Γρηγόρη. Τι κάνεις αγάπη μου, γεια. Γεια σου. Θα πούμε μετά. Λοιπόν, όπως είπε και η Χριστιανά, το ρύζι υπάρχει λόγος που είναι άγευστο. Γιατί έχουμε κάνει μια πολύ δυνατή σάλτσα, την οποία θέλουμε να τραβήξει το ρύζι και να πάρει την γεύση. Τέλεια. Μην μου χαλάσει το βουναλάκι μου τώρα στο στήσιμο. Πρόσεξε. Αυτό είναι δηλαδή το διάσημο το τεριγιάκι, ε. Το διάσημο, όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Αυτό είναι μια μικρή παραλλαγή. Το δικό μας διάσημο είναι. Ναι, είναι ένα τεριγιάκι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ακόμη καλύτερο. Καλό μεσημέρι, τεριγιάκι. Ωραία. Ορίστε. Να το φτιάξεις και μετά να το πάμε. Πόσο χρόνο έχουμε, λίγο. Δηλαδή, α πούμε. Πολύ λίγο. Α, δύο λεπτά. Ωραία. Δύο λεπτά. Έχουμε δύο λεπτά. Περιμένουμε δύο λεπτά να εξατμιστεί λίγο η υγρασία. Λοιπόν, εννοείται πως μπορεί να γίνει ακριβώς η ίδια συνταγή με ένα ωραίο φιλέτο σολομό. Επίσης είναι πολύ ωραίο να το βάλεις και σε ένα σάντουιτς μέσα. Να το. Όχι. Μπρουσκέτα. Ναι. Άμα κρυώσει. Ψωμάκι έτσι ψημένο, ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Και σε σάντουιτς και σε μπρουσκέτα. Ναι. Μας ακούσε εμάς, κάτι ξέρουμε, ναι. Κυλιόδουλοι. Μαζί με μια σαλάτα λάχανο καρότο και μια ωραία σάλτσα για να δροσίσει πάλι. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Στο σπίτι φτιάχνεις τις συνταγές. Στο σπίτι δεν ακουμπάω ούτε το τηγάνι. Ούτε τη Λένα μόνο, ε. Δεν περνάω το τηγάνι σε ένα μέτρο. Δεν το κοιτάω καν. Δεν παραπονιέται η Λένα, δεν παραπονιέται η γυναίκα στο σπίτι. Δεν θέλει πολύ στα πόδια της. Δεν σε θέλει. Όχι, όχι. Μάλλον μαγειρεύει καλύτερα από σένα. Μαγειρεύει, ναι, δεν έχω τέτοια θέματα. Αυτό σου είπε. Πάμε να σερβίρουμε λοιπόν. Να δούμε τι χάνει η Λένα στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε. Χριστιανά, συγγνώμη, δεν θα κάτσει παιδί μου. Αυτό. Αυτό ήθελα να κάνω. Θα τρελαθώ. Δεν το χάλασα πολύ, εσύ. Δεν το χάλασες πολύ. Τέλος πάντων. Σε συγχωρώ. Σαν ηφαίστειο το έχει κάνει τώρα. Κυλάβα. Σαν σουφλέ με ρύζι. Σαν σουφλέ. Γιατί κοροϊδεύεις, έβαλα την πινελιά μου, ρε Θεέ. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σερβίρουμε λίγο σαλάτα. Τι λάθος το κάνω, τι πω. Ρόκα είναι. Σπανάκι. Σπανάκι, ε. Baby. Ω, πω. Ωραίο είναι, ρε παιδιά. Πολύ ωραίο. Θα πλήρωνα όσο. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω. Είναι ένα γρήγορο πιάτο. Free. Το οποίο μπορείτε να το δοκιμάσετε, ρε παιδί μου, έτσι, άμα θέλετε να κάνετε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Να το φέρω και μπροστά, δεν τα ίδια και τα ίδια. Αν τυχόν τώρα μου πείτε ή μου στείλετε ότι φάγανε και τα παιδάκια σας, εντάξει, έχουμε. Γιατί να μην φάνε, έχουμε. Πολύ νόστιμο είναι. Παιδί μου. Δεν πειράζει από σένα. Πάλι τα ίδια. Που τρώω φακές, ναι. Πειράζει πολλά, τρώω και φακές μικρό. Πειράζει δύσκολα, εγώ. Δηλαδή δεν είναι αυτό. Δηλαδή τη μητέρα σου συμπαθώ, αλλά σε έβαζε να τρώω φακές μικρή. Και τώρα με βάζει, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει τίποτα επειδή έγινα 26. Ναι. Πλάκα κάνω, ε. Πρέπει να βράσει ακόμα λίγο. Είναι πολύ νόστιμο, ε. Για να τραβήξεις. Ωραίες γεύσεις. Μπράβο. Εξαιρετικό το τεριγιάκι με κοτόπουλο του Θεμού. Μπράβο, Θεμάκο.
Θεμό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το φαγητό που θα φάμε. Μου έδωσε. Ήσουν εξαιρετικός. Μας έδωσε ιδέα για το τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες στο σπίτι. Θα λέμε Τετάρτη, μάλλον με γλυκό. Εντάξει, γλυκό. Φέρε κάτι με lemon pie, σου λέω. Κάτι με λεμόνι είναι. Κάτι με lemon pie, ενώ κάτι να σχετίζεται. Να έχει και μια βάση. Σκέψτε το, σκέψτε το. Σπιτικό κατά ύφη μπορούμε να κάνουμε. Δύσκολο. Μπορούμε να πάρουμε τη μοφύρα να τη λήξουμε κατά ύφη. Εντάξει, το ήξερα. Αντώνια, τύχησε. Εντάξει. Θα το προσπαθήσει. Θα το φτιάξει. Έλα, δοκιμάσει λίγο τώρα τριγιά για τα κατά ύφια. Λοιπόν, πάμε σε break. Και επιστρέφουμε, ναι. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θέμα, ευχαριστούμε. Αντίο. Γεια.